Ακριβώς. Το νοσοκομείο κλείνει οριστικά. Σχετικά με το άλλο θέμα θα το αναλάβω προσωπικά. Καλή νύχτα σας. Είναι αδιανόητο ότι σκαρώσανε εδώ πέρα. Και μπροστά στα ίδια μας τα μάτια. Πολλά συμβαίνουν κάτω από τα μάτια μας. Διάβασε αυτό το χαρτί. Δυνατά. Δυνατά είπα. Ο ταγματάρχης Έκτορφ, πρόσωπο της απολύτου μισοσύνης στις αρχές της δεκαετίας του 30, ήταν μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας του Πανεπιστήμιου του Βερολίνου. Ο πατέρας του ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτοκτόνησε όταν μπλέχτηκε σε χρηματικό σκάνδαλο. Η μητέρα του Ντόρφ είναι πολύ πιθανό να έχει εβραϊκές ρίζες. Προς διασφάλιση του κύρους και της υπόλοιψής σας, θα ήταν φρόνιμο να επανεξετάσετε λεπτομερώς στο φάκελο του ταγματάρχη Ντόρφ. Λοιπόν, σε ακούω. Τι είναι αυτά που λέει? Ο πατέρας μου ήταν κάποτε σοσιαλιστής. Αλλά για λίγο διάστημα και χωρίς συνέχεια το είδε και ο αδερφός του. Γρήγορα όμως μετάνιωσαν για όλα αυτά και τα διέγραψαν. Και είναι αλήθεια ότι αυτοκτόνησε, όχι όμως γιατί μπλέχτηκε σε οικονομικό σκάνδαλο, αλλά γιατί με τη μεγάλη οικονομική καταστροφή καταστράφηκε και πτώχευσε. Όσο για τη μητέρα μου είναι γνήσια Γερμανίδα και δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε μεμηξία. Εγώ γιατί δεν ήξερα τίποτε. Όταν ήρθα στο σώμα έγινε λεπτομερής έλεγχος του φακέλου μου και όλα αυτά θεωρήθηκαν αμεληταία. Τόσο που νόμιζα ότι είχα παραγραφεί. Σου έδειξα τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που θα μπορούσε να δείξει κάποιος, δίνοντάς σου την πιο σημαντική θέση στο πλευρό μου. Εγώ και εσύ είμαστε στρατευμένοι διανοούμενοι. Ενώ όλη αυτή είναι μια καταραμένη φαρά κακοποιών που περιμένει να δει το παραμικρό μας λάθος για να μας καταστρέψει. Θέλω να απαντηθούν αυτές τις κατηγορίες. Όχι για μένα, αλλά για τα παιδιά μου. Πρέπει να νιώθουν υπερήφανα που έχουν ένα πατέρα ιδεολόγο και πιστό εκτελεστή των εντολών του Τρίτου του Ράιχ. Αυτό σου τιμά. Είναι αναμενόμενο. Όταν ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία γρήγορα, οι άλλοι να τον κατηγορούν ακόμα και για Εβραίο. Οι προτάσεις που θεωρήθηκαν μέχρι τώρα οι καλύτερες. Με τον υπολογισμό των 15.000 θανάτων ημερησίως, φτάσαμε αισίως στις 100.000. Γλιτώνοντας μεγάλο κόστος από τη μεταφορά των νεκρών, των Εβραίων. Κανείς άλλος δεν πρότεινε κάτι παρόμοιο. Το ξέρω και σαν να γνωρίζω. Πώς λοιπόν στο πρόσωπό μου να μην δημιουργούνται έρηδες και ανταγωνισμοί? Μπορείς να πηγαίνεις. Σε πολύ λίγο χρόνο θα πρέπει να γίνει η καθάριση περίπου 11 εκατομμυρίων Εβραίων που ζουν στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο διφύλημα και θέλω εσύ να το συμφωνήσεις. Συγκεκριμένα στο Auschwitz στην Πολωνία υπάρχει ένας τεράστιος χώρος. Εκεί για το λόγο που σου ανέφερα θα γίνει ένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπως και τα άλλα που λειτουργούν. Θα υπάρχουν θάλαμοι αερίων και κρεματόρια για την όσο πιο σύντομη και ανέξοδη εξόδωσή τους. Ο Φίρερ δεν επιθυμεί άλλο να απολυθεί από το εβραϊκό αίμα το Άγιο Κόμμα της Γερμανίας μας. Και για όλες αυτές τις δολοφονίες θα αντιδράσει η Εκκλησία. Ποιος μίλησε για δολοφονίες? Για Εβραίους λέω. Εκαθάριση γίνεται και μόνο. Σε καιρό πολέμου, τα κματάρια του Ντόρφ τέτοιου είδους ενέργειες επιτρέπουν. Ιδίως όταν πρόκειται για σαβωτέρ, κατά σκόπους, τρομοκράτες, εχθρούς του κράτους, ακόμη και για ανθρώπους που τους βαραίνει η υποψία ότι είναι εχθροί. Χαρ Χίτλερ!